Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 3η και 14 του Μαΐου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Και θα πάμε από τώρα στο Ιβανόφιο. Ναι, γιατί ανυπομονούμε για την άνοδο, ανυπομονούμε για την επιστροφή του Ηρακλή στην Α1, ανυπομονούμε για το αυριανό μάτς που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι το πρώτο τελευταίο, γιατί το τελευταίο θα είναι απέναντι σε Καρδίτσα ή Καστοριά. Οπότε, Βασίλη, επειδή ανυπομονούμε, πάμε Ιβανόφιο. Και δεν πάμε. Κοντά μας τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Χθες δώσαμε μία πρόσκληση. Σήμερα έχουμε άλλα τρία free. Δωρεάν, κούτρα, όπως θέλετε πείτε το. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Πρόσκληση, εισιτήριο, Ηρακλάρα, Ιβανόφιο, Κλουβί, ό,τι θέλετε γράψτε, άνοδος. Αποστολή στο 54526, ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Θα βάλω και τους χθεσινούς ιτημένους της κλήρωσης, γιατί χθες ένας κέρδισε, τυχερός. Τρεις θα έχουμε σήμερα. Και ευχαριστώ και τον φίλο ακροατή που χθες μας έδωσε άλλα δύο. Είχαμε ένα, μας έδωσε άλλα δύο, θα κάναμε τρία. Ξαναλέω, τρεις κούτρες για αύριο για το Ηρακλής Χαρίλαος Τρικούπης στις 5. Το πρώτο μεγάλο μάτς, μέχρι να έρθει το δεύτερο που θα είναι και το τελευταίο για την άνοδο. Με νίκη ο Ηρακλής αύριο πάει στα τελικά, το play-off, σε ένα Ιβανόφιο που πρέπει όπως και δίποτε να είναι κατάμεστο από άκρη σ' άκρη. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται ο αντίπαλος, μας ενδιαφέρει ότι ο Ηρακλής είναι δύο ανάσες μακριά από την επιστροφή του μετά από 8 χρόνια στην Α1. Ξαναλέω λοιπόν, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, πρόσκληση, όλα τα άλλα που είπα πριν, βάλτε και μια καλησπέρα. Και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Και όπως λέω σε αυτές τις περιπτώσεις, ορμάτε. Ο χθεσινός νικητής, για αν δεν άκουσε ο ίδιος, θυμίζω από την κλήρωση της χθεσινής εκπομπής, ήταν ο Γιώργος Καραβοκύρης. Σήμερα έχουμε άλλους τρεις. Με το ονοματεπώνυμό σας, με την ταυτότητά σας, θα πάτε οι νικητές αύριο, ή πάτε 5 παρά 1, πάτε λίγο νωρίτερα, για να μπείτε δωρεάν στο παιχνίδι. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ευρυπίδη που το έγραψε όλο μαζί και μπαίνει φυσικά στην κλήρωση. Καλησπέρα, Ηρακλάρα Ιβανόφιο. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Και πρόσκληση και εισιτήριο και κλουβί και άνοδος και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, τρία εισιτηριάκια, τρία δωρεάν για σας. Κληρώνουμε στη σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας, σε εισαγωγικά η λέξη ή χωρίς, όπως θέλετε, σε λίγο που θα του δώσουμε την καλησπέρα μας στον αέρα της ώρας για μπλε, ακούει το ότι είμαστε ήδη στο Ιβανόφιο από κάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ακούτε ότι είμαστε ήδη στο Ιβανόφιο? Ναι, το άκουσα. Καλησπέρα Γιώργο Γιαννουζάκο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Κλισέ ερώτηση, είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Κάναμε τελευταία προπόνηση, τελείωσε πριν από λίγο. Είμαστε υγιείς, είμαστε συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω θα είναι, περνάνε πλέον όλα από το χέρι μας. Και θα κάνουμε την αρχή την αύριο για να τελειώσουμε την ιστορία την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Mm-hmm. Θα θέλαμε φυσικά και να έχουμε και το Μιχάλη το Λιάπη κοντά μας, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μιχάλης είναι μια απώλεια για την ομάδα, αλλά έχουμε συνηθίσει να παίζουμε χωρίς τον τελευταίο. Σωστά. 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 Οπότε θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τα εξέλθουμε. Και έχει συνηθίσει, Γιώργο, ο Ηρακλής να παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχοντας, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, και τώρα ρωτάω όχι μόνο τον γενικό αρχηγό της ομάδος, ρωτάω και έναν πολύ καλό καθοσφαιριστή. Αν είναι συμπτωματικό το ότι στο πρώτο δεκάλεπτο μένει πίσω και μετά τους ρίχνει μια εικοσάρα στο κεφάλι όλους τους αντιπάλους. Εντάξει, τώρα το ότι είμαστε slow starters, ότι κάνουμε αργό ξεκίνημα, όπως λέμε, νομίζω ότι συμβαίνει γιατί είναι το πρώτο δεκάλεπτο διάστημα στο οποίο αυτό που είπες εσύ μπορούν να μας παρακολουθήσουν οι υπόλοιπες ομάδες, οι περισσότερες ομάδες. Ναι. Μετά από εκεί πέρα, επειδή είμαστε καλύτερα, θεωρώ πολύ καλύτερα προπονημένοι και πολύ καλύτερα γυμνασμένοι από όλους τους υπόλοιπους, το τρίτο και μετά, ας πούμε,
παίρνουμε τις διαφορές που παίρνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, να φτάνουμε στο τέλος. Δηλαδή. Τώρα στην αρχή, εντάξει, υπάρχουν και ξεκινήματα τα οποία δεν είναι τόσο καλά, είμαστε άστοχοι, οτιδήποτε, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά γενικότερα έχουμε περισσότερες δυνάμεις από τις υπόλοιπες ομάδες. Και είναι και ο χαρακτήρας, Γιώργο, που βγάζει η ομάδα, έτσι, ειδικά όταν μένει πίσω. Εντάξει, είτε στο Ιβανόφιο είτε εκτός έδρας. Έχουμε έτσι αλλιώς μια πολύ έμπειρη ομάδα. Τα παιδιά, όσοι δεν είχαν, ήρθαν φέτος στην ομάδα, γνωρίζανε τι σημαίνει Ηρακλής και ακόμα περισσότερο το καταλάβαν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ότι είμαστε πολύ μεγαλύτερη ομάδα από τις υπόλοιπες, είναι πολύ πιο βαριά η φανέλα μας και νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε, τα δύσκολα που έπρεπε να κερδίσουμε κυρίως εκτός έδρας, μέτρησε και αυτό. Το γεγονός ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία είναι εδώ και πολύ καιρό έξω από τα νερά της, έξω από την κατηγορία της και προσπαθούμε εμείς να την βάλουμε στον σωστό δρόμο για να επανέλθει εκεί που πρέπει να είναι και να παραμείνει, ας πούμε, για πάντα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να και πρέπει να ξαναπέσει ο Ηρακλής. Ο επόμενος στόχος είναι αυτός, ναι. Με τα πανηγύρια της Ανόδου ο στόχος είναι η καθιέρωση που, όπως λες, πρέπει να είναι αυτονόητο. Δεν πρέπει καν να μπαίνουμε σε δεύτερη σκέψη. Το κακό είναι ότι έχει και συνηθίσει ο κόσμος την εικόνα του Ηρακλής Α1. Αυτό είναι το. Δηλαδή δεν το θυμάται τον Ηρακλή. Περισσότεροι, ειδικά από τα νέα παιδιά. Μιλάμε για 8 χρόνια, δυστυχώς. Ναι. Είναι πολλά. Είναι πολλά. 8 χρόνια, εντάξει, και εκείνη η χρονιά ήταν κουτουρεμένη που ανέβη. Δηλαδή, ανέβηκε και ξανά έπεσε, ναι. Από τη μέση χρονιά και μετά είχε θέμα, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό, γενικότερα, ο Ηρακλής είχε παρουσιάσει μια ομάδα τη δεκαετία 90 που αυτοί που είναι κάτω των 30 μπορεί να μην τη θυμούνται καν. Με επιτυχίες και στην Ευρώπη και εντάξει, δεν κατακτήσαμε κάποιο κύβο, αλλά φτάσαμε 2 φορές σε ημιτελικό. Βγήκαμε στην Ευρωλίγκα στις αρχές της τελικούς κυπέλου. Ναι, τρίτη δύο θέση. Τελικούς κυπέλου. Λοιπόν, τους οποίους χάσαμε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που ήταν δηλαδή όντας σε πολύ μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε άμεσα να επανέλθουμε στα επίπεδα και μάλλον δεν μπορούμε, αλλά έχουμε μια εμπειρία πίσω μας και μια ιστορία η οποία μας υποχρεώνει να προσπαθήσουμε. Αυτό που έγινε με την τελευταία αγωνιστική, το ότι ήταν τρεις οι ομάδες με 1-1, δηλαδή Ερμής Αγιάς, Διαγόρας, Διοπηδέων και Ιπποκράτης από την ΚΟ και καμία δεν είναι στο δρόμο του Ηρακλή, φαντάζομαι ότι κάνει τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα, έτσι. Όχι ναι, ότι ναι. Σε διαφορετική περίπτωση θα λέγαμε ότι αγχωνόμαστε. Όχι, αλλά θέλουμε να τελειώνουμε πιο γρήγορα την ιστορία. Και έτσι κι αλλιώς αυτές οι δύο εκ των τριών ήταν οι ομάδες που θέλαμε και να αποφύγουμε, γιατί ήταν αυτές που μας δυσκόλεψαν μέσα εισαγωγικά λίγο παραπάνω και χωρίς εισαγωγικά, όπως είπες και στην αρχή. για μένα τα πάντα εξαρτώνται από εμάς και σε εκείνη τα παιχνίδια θα εξαρτιόταν από εμάς, αλλά καλύτερα να έχεις ένα ή δύο, ας πούμε, αγώνες λιγότερους. Είναι πλέον, έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου και τα παιδιά έχουν ξανακουράζονται και ψυχολογικά και σωματικά. Όχι ότι θα δώσουμε ό,τι έχουμε αύριο και την επόμενη εβδομάδα, οπότε είναι να παίξουμε το παιχνίδι. Απλά θέλω να πω ότι η χρονιά ήταν πολύ μεγάλη και θέλουμε να την τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μόνος τρόπος να τελειώσει είναι να ανέβουμε στην Α1 για να μην... για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Μόνο έτσι τελειώνει η χρονιά για την Ηρακλή, εδώ που φτάσαμε. Και αυτό θα γίνει πρώτα Θεός και καλώς των πραγμάτων. Θα ξεκινήσουμε από αύριο και θα τελειώσουμε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων. Και ως γενικός αρχηγός, αλλά πολύ περισσότερο δε σε εκείνες τις χρυσές στιγμές που... Χρυσές όχι γιατί ήρθε κάποιος τίτλος, γιατί ήταν σπουδαίες οι στιγμές που έζησε εσύ ως παίχτης. Έχει ζήσει πολλά πάρτι στο Ιβανόφιο. Ακόμα ένα τέτοιο ετοιμάζεται με αλφαγιώτα το ρήμα να γίνει αύριο. Εσύ είσαι συνηθισμένος, φαντάζομαι και οι παίχτες το αγαπούν αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε τη χρονιά. Θα υπάρξει μια γερικότερη ανατριχίλα του πλευράς μου όταν βλέπω τον κόσμο να φωνάζει και τα λοιπά, με πιάνει κάτι. Μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό. Το έπαθα την πρώτη αγωνιστική. Ελπίζω να το ξαναπάθω. Αλλαγή ζητάς από τον Μέξα, καμιά φορά? Όχι, το έχουμε συζητήσει και μου είχαμε βάλει τον χρόνο καθένας Α1, την ίσια και λοιπόν. Δεν χρειάζεται αυτή η ομάδα κανέναν για τον Ζάκο αυτή τη στιγμή. Στο πόστο του βασίλου. Για το συνέστημα το είπε, που ανατριχιάζει αυτό. Ναι, το περνάω το συνέστημά μου, το περνάω μέσα στην ομάδα, νομίζω με τον τρόπο που το περνάω. Και γι' αυτό παρόλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει φέτος και με τραυματισμούς και κάποια άλλα θέματα που είχαμε γενικότερα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη χρονιά, όπως είπα, έχουμε κρατήσει το κλίμα σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι
και συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Και θέλουμε να δώσουμε τη χαρά και στον κόσμο που θα έρθει αύριο στο γήπεδο και να αποδείξουμε για άλλη μια φορά και σε αυτούς ότι είμαστε εδώ πέρα για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που λέμε από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Και άσους άλλους να πάνε στις τρεις νίκες και να είναι ο Ηρακλής ξεκούραστος και να περιμένει αντίπαλο στον τελικό. Γιατί είπες για κουρασμένη ομάδα νωρίτερα και αυτό θα παίξει το ρόλο του, έτσι. Σαφώς, απλά θέλουμε να τελειώνουμε και γρήγορα. Δηλαδή, μακάρι να τελειώσουν στις δύο, δηλαδή έτσι ώστε να παίξουν δύο παιχνίδια τουλάχιστον. Δηλαδή, να παίξουν αύριο και ένα ακόμα σίγουρα το Σάββατο. Με όποιον και να παίξουμε, θα είναι μάτι στην έδρα μας. Νομίζω ότι το Ιβανόφ με 3.500 κόσμο θα έχει την επόμενη εβδομάδα στο τελικό. Εντάξει, είναι απόρθητο, ας πούμε. Ας έρθει όποιος έρθει, ας έρθει όποτε έρθει. Και εμείς θα είμαστε εδώ. Για να του πούμε όπως ήρθε να φύγει, κάπως έτσι. Σε χάσαμε, Γιώργο. Μας ακούει. Να τον ξανακαλέσουμε, Βασιλή μου, γιατί να ολοκληρώσουμε μαζί τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Γιαννουζάκο, που το περιμένει πώς και πώς κι αυτός. Φέτος πολύ κοντά στην ομάδα, με συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένο πόστο. Α, ναι, μισό. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, η γραμμή που έπεσε δεν είχα σημασία. Αυτό που είπα είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι όποτε και να έρθει ο αντίπαλος. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Στα τελειώματα δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, είπα ότι όποτε και να έρθει, είτε έρθει Δετάρτη, την επόμενη ή το επόμενο Σάββατο, θα είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε αυτό που είπαμε. Σωστά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και να πάμε όλοι να ξεκουραστούμε για λίγο καιρό. Για τρεις μέρες, τέσσερις, υπάρχει λίγο παραπάνω. Και να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη χρονιά. Όσοι είναι κοντά στην ομάδα μπάσκετ και όσοι σε γνωρίζουν, ξέρουν ότι. Θέλεις και κάνεις και πράγματα που δεν είναι τόσο στην αρμοδιότητά σου και ξέρω ότι ένα από αυτά που σου αρέσουν είναι να μιλάς στα παιδιά. Στα παιδιά εννοώ τους παίκτες. Αυτή τη φορά σε τέτοια μάτς χρειάζεται να τους πεις κάτι ή τους εμπιστεύεσαι και λες πάμε. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμαζόμουν να μιλήσω στο τελείωμα της προπόνησης σήμερα, αλλά όταν είδαμε τι πάθος φωνάξαμε, μαζευτήκαμε στο κέντρο του γηπέδου και φωνάξαμε το Ηρακλής, ας πούμε. Κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα και γι' αυτό και είμαι τόσο αισιόδοξος και όπως προείπα είδα ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη και συγκεντρωμένη απόλυτα στο στόχο της. Ωραία. Ό,τι καλύτερο ακούσαμε για επίλογο για την ψυχολογία της ομάδας με την προπόνηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Ραντεβού στο γήπεδο. Αύριο όλοι εκεί θα είμαστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με την νίκη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γιώργος Γιαννουζάκος. Έχει ζήσει πολλά ως παίχτης, θέλει να το ζήσει από διαφορετικό πόστο το αυριανό, αλλά και το επόμενο όποτε θα είναι αυτό, με το δεύτερο τελικό στο Ιβανόφιο και με την άνοδο στην Α1. Ο Θωμάς γράφει «Βάμος άνοδος, εισιτήριο δεν θέλω, έχουμε, απλά την καλησπέρα μου και αύριο χαμός». Γεια σου ρε Θωμά. Γεια σου Θωμά, στην Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια, τα χαιρετίσματά μου. Εσείς που θέλετε να... κερδίσετε ένα από τα τρία εισιτήρια που δίνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Ηρακλάρα, Ιβανόφιο, Κλουβί, Άνοδος, καλησπέρα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Τρία εισιτήρια θα κληρώσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Βάζω και αυτούς που στείλανε χθες στην κλήρωση. Mail. Ο Παναγιώτης γράφει: «Καλησπέρα. Νομίζω για το πρώτο δεκάλεπτο που είπες, παίζει ρόλο ότι στα περισσότερα παιχνίδια δεν ξεκινάμε με Σοκ και Ρούτκα». Εντάξει, αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Διαβάζω το μήνυμά σου, το σέβομαι απόλυτα. Ο κύριος Μέξας ξέρει, φυσικά έχει παίξει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Πώς ήταν ο Ηρακλής όταν τον παρέλαβε και πώς είναι τώρα, έτσι. Καλησπέρα Γιώργο, όλοι αύριο στο ναό, σηκωθείτε όλοι και ελάτε, διαρκείας όλοι στο βόλεϊ, χαιρετίσματα στη Λίνα. Μου δίνεις ωραία πάσα, φίλε Χρήστο, να πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αύριο, για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα,
πηγαίνοντας στο Ιβανόφιο ή φεύγοντας από το Ιβανόφιο, το Κατσάνιο είναι δίπλα. Μπορούν να πάρουν και το διαρκείας τους, μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά και ηθικά και την αντρική ομάδα Βόλη του Ηρακλή που το έχει πολύ 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 μεγάλη ανάγκη. Ευκαιρία είναι, αν κάποιος θέλει να τα συνδυάσει και τα δύο, αύριο μπορεί να το κάνει. Ναι, Μπάμπη, αυτό που λες, εν τέχνος κάποιοι το λένε καθημερινά σε εκπομπές τους. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ και υπομονή, αυτό το διαβάζω. Το άλλο δεν το διαβάζω γιατί έχω κουραστεί με όλα τα σενάρια, με όλες τις φήμες. Συγγνώμη που δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να το συνεχίσω όλο αυτό. Αυτοί που το τεντώνουν το θέμα, το κάνουν για δικούς τους λόγους. Μιλάω για το ποδόσφαιρο και το αφημί, την περίφημη αυτή περίπτωση, η οποία φυσικά και είναι σε εξέλιξη, είναι ανοιχτή μάλλον, σε εξέλιξη δεν ξέρω αν είναι, ανοιχτή είναι, δεν έχει τελειώσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Το μόνο που μπορώ να σου πω, φίλε μου Μπάμπη, είναι να κάνουμε, να περιμένουμε. Υπομονή δεν έχουμε, θα μου πεις το ίδιο είναι, αλλά τέλος πάντων, με άλλα λόγια το λέω, να περιμένουμε μήπως και. Γιατί κατά τα άλλα η Παέρακλης φροντίζει να μην κάνει τίποτα, γιατί θα μπορούσε να κινήσει γη και ουρανό ώστε να παραμείνει στη Β' Εθνική. Δεν ασχολείται καθόλου. Τα Τρίκαλα βγάλανε ανακοίνωση σήμερα. Ο Ηρακλής έβγαλε. Την Παρασκευή υπάρχει ο δεύτερος βαθμός επιτήρησης, που σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν άλλοι τρεις βαθμοί. Η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε τίποτα γι' αυτό. Για τους μείον 33 η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε τίποτα. Το μπα πείτε το εσείς, να μην το ξαναπώ εγώ. Συνεχίζω και λέω, 3 εισιτήρια. Καλησπέρα και στο συνονόματο τον Γιώργο το Φίλο, που λέει εισιτήριο, καλησπέρα George, μόνο Ήρα. Έτσι, μ' αρέσει να έχετε και λίγο ποικιλία στα μηνύματα, να γράφετε και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση, φίλε μου Γιώργο. FM κενό, ονοματεπώνυμο και όλα τα υπόλοιπα αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr το mail μας, για 3 εισιτήρια που αφορούν το αυριανό παιχνίδι του ημιτελικού Ηρακλής Χαρίλαος Τρικούπης στις 5 στο καυτό και κατάμεστο Ιβανόφιο. Πάμε, Μπίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας, με μία ακόμα συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει αυτή τη φορά για το ποδόσφαιρο και με το ρεπορτάζ που υπάρχει πλούσιο σε διάφορα μέτωπα. Πόσο μας λείπει αυτό και στο ποδόσφαιρο. Ρητορική ερώτηση. Το να ξαναδούμε χιλιάδες κόσμου, το να ξανανιώσουμε ατμόσφαιρα, το να ξαναγέρνει το γήπεδο και να ξαναπροταγωνιστεί ο Ηρακλής. Πόσο μας έχει λείψει όλο αυτό. Πάλι ρητορική ερώτηση. Την προσπερνάω. 3 εισιτήρια για
να ζήσετε αυτό που ακούμε από κοντά αύριο στο Ιβανόφιο μαζί με την ομάδα που θα κερδίζει το Χαρίλαο Τρικούπι με το καλό και θα πηγαίνει στα τελικά και θα θέλει μία ακόμα νίκη για την επιστροφή του στην Α1 μετά από 8 χρόνια. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Ηρακλάρα, άνοδος, ό,τι θέλετε εσείς, αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Τρεις προσκλήσεις, τρία εισιτήρια σας περιμένουν για το αυριανό μάτς στις 5 στο Ιβανόφιο. Στο ποδόσφαιρο, όσον αφορά το ρεπορτάζ για το θέμα του Αφημί, από τη στιγμή που ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει επιστρέψει στην Αμερική, δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω από τις δύο πλευρές κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει πάντως η ΠΑΕΡΑ κλείσει και δεν το κάνει, είναι για παράδειγμα αυτό που έκαναν σήμερα τα Τρίκαλα, που έβγαλαν ανακοίνωση, που ζητούν την παρουσία τους στη Super League 2 από τη στιγμή που ο Βασιλιάδης χθες άφησε ανοιχτό το παράθυρο για Super League 2 με 14 ομάδες. Βέβαια, αν προσέξατε το από κάτω της... Γεια σου Μιτσάρα μου. Το από κάτω της ανακοίνωσης, όχι της ανακοίνωσης, της τοποθέτησης του Βασιλιάδη, λέει ότι μάλλον προορίζονται για να ανεβάσουν δύο από τους πρωταθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Που σημαίνει ότι γράφουμε, ξέρετε πού, τον Ηρακλή και τα Τρίκαλα. Ο Ηρακλής δεν φαίνεται να ασχολείται τουλάχιστον επίσημα. Όταν λέω επίσημα, με μία ανακοίνωση. Και δείτε τι λένε τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα κινούνται επίσημα. Ο Ηρακλής δεν κινείται. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο την υπερψήφιση της τροπολογίας για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων, κατέστη σαφές ότι η αναδιάρθρωση δεν είναι δεσμευτική αναφορικά με τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Super League 2. Αφέθηκε δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο στο προσεχές πρωτάθλημα να συμμετάσχουν 14 ομάδες αντί των 12 που είχε αρχικά εξαγγελθεί, προφανώς μετά από σχετική απόφαση της ΕΠΟ. Έκτοτε έχει ξεκινήσει μια πρωτοφανώς προκλητική μεθόδευση από εκπροσώπους νομών, των οποίων οι ομάδες συμμετείχαν σε κατώτερη κατηγορία, την άλλοτε ΓΑΜΑ Εθνική, και εξασφάλισαν την άνοδο τους στη νέα Football League, προκειμένου οι δύο επιπλέον θέσεις της νέας Super League 2, εάν αποφασιστεί τελικώς να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, να πληρωθούν από ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας μετά από μπαράζ, μεθόδευση που θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΑΟ Τρίκαλα να υποβιβαστεί στη νέα Football League και ομάδες προερχόμενες από κατώτερη κατηγορία να ανέλθουν ουσιαστικά δύο κατηγορίες. Μια τέτοια επιλογή θα συνιστά επίδειξη σκανδαλώδους εύνοιας. Απέναντίας, εάν προκριθεί τελικώς να πληρωθούν οι δύο επιπλέον θέσεις Super League 2 από ομάδες που αγωνίζονται στην κατηγορία Football League, οι ομάδες αυτές θα είναι ο Ηρακλής και ο ΑΟ Τρίκαλα, που κατέλαβαν την 11η και 12η θέση αντίστοιχα στο φετινό πρωτάθλημα της Football League. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ανακοίνωση των Τρικάλων διαβάζω και όχι του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν έχει βγάλει. Παρόλο και αντίθετο σε κάθε εύνοια υγιούς ανταγωνισμού, υπό συνθήκες αναδιάρθρωσης των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπου θίγονται σχεδόν οι πάντες, κάποιοι να απαιτούν να ανέβουν δύο κατηγορίες, ενώ ομάδες όπως ο ΑΟ Τρίκαλα που αγωνίστηκαν σε σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με πολύ μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες και υπό πολύ πιο αυστηρή διοικητική επιτήρηση, και κατάφεραν να εξασφαλίσουν έστω την είσοδό τους στη δωδεκάδα, θέση που αυτονόητα σε κάθε λογικό πρωτάθλημα 16 ομάδων αρκεί να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία να υποστούν υποβιβασμό. Όντως αυτό είναι παγκόσμιο πρωτοτυπίο, 11ος και 12ος να υποβιβάζονται. Δεν έχει γίνει πουθενά. Καλούμε κάθε νοήμονα και με στοιχειώδη αίσθηση δικαίου ποδοσφαιρική αρχή που θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά, να πράξει το καταφανώς δίκαιο και να συμπεριλάβει στο επικείμενο πρωτάθλημα της Super League 2 τις ομάδες που αγωνίστηκαν στη φετινή διοργάνωση της Football League και τερμάτισαν στην 11η και 12η θέση. Πάλι καλά που είναι και τα Τρίκαλα και ζητάνε αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ηρακλής δεν το ζητάει. Γίνομαι κακός πάλι. Δεν πειράζει. Καλούμε επίσης, ολοκληρώνει η ανακοίνωση, κάθε αρμόδια τοπική αρχή αλλά και κάθε μεμονωμένο τρικαλινό φύλαθρο να ασκήσει κάθε εύλογη πίεση κτλ. Δίκιο έχουν τα Τρίκαλα. Δίκιο έχει και ο Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλής δεν φωνάζει. Δεν φωνάζει. Δεν ουρλιάζει. Δεν κυνηγάει. Δεν διεκδικεί. Δεν τσιρίζει.
Δεν χτυπιέται. Τι κάνει, καλή ερώτηση. Εμείς πάντως καλά δεν είμαστε. Αυτή μπορεί να είναι στην ΠΑΕ. Εμείς δεν είμαστε. Γιατί αν δεν προχωρήσει το plan A που λέει η αφημί, δεν βλέπω plan B, που plan B θα ήταν ο Ηρακλής να μείνει στη Β' Εθνική, είτε με την αναδιάρθρωση, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, με επιστροφή βαθμούς που δεν μπορεί να γίνει, που τώρα που λέω για επιστροφή βαθμούς, να είστε έτοιμοι την Παρασκευή να ακούσετε ότι θα αφαιρεθούν και άλλοι τρεις. Τι έχουμε σήμερα, Τρίτη, η Παρασκευή κοντά είναι. Από τον δεύτερο βαθμό της Επιτροπής Επιτήρησης. Εκτός και αν έχουν κάνει βήματα προόδου και έχουν καταθέσει φάκελο, που αφιβάλλω, και γλιτώσει ακόμα ένα μείον 3. Έχουμε και το μείον 33. Μην το ξεχνάμε αυτό, έχουμε και εκείνο. Ο Θανάσης γράφει, πού είσαι ρε Θανάση μου, τα Τρίκαλα έβγαλαν ανακοίνωση γιατί έχουν διοίκηση. Εμείς έχουμε διοίκηση, άντε με τους γιωτάδες που μπλέξαμε. Μη προσβάλλεις τους γιωτάδες. Μια χαρά είναι τα παιδιά, φίλε μου Θανάση. Σε σχέση με αυτούς που μέχρι να μας αποδείξουν το αντίθετο, αν και δεν μένει και πολύ, μπαίνουν στη λίστα με τους καταστροφείς του Ηρακλή. Και σε όποιον δεν αρέσει αυτό που λέω, λυπάμαι, αλλά είναι η μόνη αλήθεια. Με επιχειρήματα μπορεί να πει κάποιος ότι οι συγκεκριμένοι που είναι τώρα στην ΠΑΕ Ηρακλής δεν είναι καταστροφής του Ηρακλή. Στα δύο αφημί λέει το ένα δώρο. Περνούν οι μέρες και το τελευταίο που είπε ο Τόμ Παπαδόπουλος στους ποδοσφαιριστές είναι ότι μπορεί να παίξουμε στην Α, μπορεί να παίξουμε στη Β, μπορεί να παίξουμε στη Γ. Ήτανε... κατατοπιστικός αυτό που είπε στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ακόμα περιμένουν πληρωμές. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να με συγχωρέσει γιατί είχαμε ένα τηλεφώνημα ο Γιώργος ο Μακρής, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να του δώσω πολλά συγχαρητήρια. Δύο τέρματα. Ευχαριστώ. Γιώργο, καλησπέρα και πολλά μπράβο. Καλησπέρα σας. Για το πρωτάθλημα, συγγνώμη για την καθυστέρηση που σε είχα στην αναμονή. Είσαι ο πρωταγωνιστής, ο απόλυτος του τελικού. 11 βέβαια είναι όσοι παίζουν και με τις αλλαγές παραπάνω, αλλά έχεις πετύχει και τα δύο γκολ απέναντι στην Κέρκυρα στον τελικό του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 19. Ο Ηρακλής είναι πρωταθλητής και μέσα σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη σεζόν, και εσύ το ξέρεις ένα παραπάνω, γιατί πολλές φορές ήσουν και στην αντρική ομάδα, έκανες και προετοιμασία, ήσουν και στις αποστολές στα παιχνίδια του Κυπέλλου, οπότε έχεις εμπειρία και από εκεί. Ξέρεις το πόσο πολύ ανάσα μας δώσατε και μια χαρά, έτσι, μια παρένθεση με αυτό που πετύχατε. Ναι, βεβαίως. Για σένα τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, τι σημαίνει? Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δώσαμε αυτό έστω και μια μικρή χαρά στον κόσμο που έχει περάσει τόσα πολλά τελευταία χρόνια. Και γιατί όλοι οι κόποι μας στο τέλος ανταμείφθηκαν από όλη τη χρονιά, μαζί με τους προπονητές που παλεύαμε όλοι μαζί κάθε μέρα στις προπονήσεις και μαζί με τη διοίκηση που μας βοήθησε όλη τη χρονιά, ήταν το στήριγμά μας. Τη διοίκηση εννοείς στους ανθρώπους που ήταν κοντά στις ακαδημίες? Ναι, ναι, όλοι αυτοί. Πες μου λίγο για τον τελικό και τα δύο δικά σου γκολ. Άλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή και είναι ο πρώτος σκόρερ Ξυρίδης όλης της κατηγορίας, νομίζω, πήρε και βραβείο. Αλλά εσύ βρήκες τον τρόπο, ειδικά το δεύτερο γκολ, με πονηριά, νομίζω, έκλεψες την μπάλα από το τραγικό λάθος που έγινε. Ναι, είναι και τελευταία στιγμή το πρόλαβα, το έβαλα. Το πρόλαβες, ναι. Για πες μου, για το μάτς, πώς το έζησες και για τη δική σου επιτυχία με τα γκολ. Εντάξει, όπως μας είχε πει και ο προπονητής, ότι κάθε τελικός είναι διαφορετικός στα υπόλοιπα μάτς. Δεν είναι το ίδιο. Όλοι είχαμε βγάλει τον
το 110% του εαυτού μας και μαζί για αυτό πήραμε το πρωτάθλημα. Εγώ προσπάθησα να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα στην ομάδα μου και δόξα τω έβαλα και τα δύο τα γκολ. Mm-hmm. Και που βοήθησαν καταλητικά πιστεύω. Για τη δική σου παρουσία τη φετινή έχει παίξει ρόλο και οι εμπειρίες που απέκτησες με την πρώτη ομάδα, με τη μεγάλη ομάδα, είτε σε αποστολές κυπέλου, είτε στα φιλικά, είτε στην προετοιμασία, ήσουν από νωρίς χρονικά. Ναι. Βεβαίως, έχω μάθει πάρα πολλά δίπλα στους μεγάλους ηλικιακούς ποδοσφαιριστές. Μου έχουν μάθει πάρα πολλά και στην προετοιμασία και από τους προπονητές βέβαια. Πήρα και ψυχολογία φυσικά από την πρώτη ομάδα. Και προσπάθησα να βοηθήσω όσο πιο πολύ τη δεύτερη που αποκλήθηκα να βοηθήσω. Mm-hmm. Πλέον είσαι σε ηλικία που είναι η τελευταία σου σεζόν ως K19 ή μπορείς να παίξεις και του χρόνου? Νομίζω μπορώ να παίξω του χρόνου. Έχεις ακόμα μία χρονιά. Άλλη μία χρονιά, ναι. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι και εσύ είσαι ανήσυχος και εσύ είσαι προβληματισμένος όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας στον Ηρακλή. Γιατί δεν ξέρετε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, ποιο είναι το μέλλον. Την επόμενη μέρα, ακριβώς. Το είπες πολύ ωραία. Έχεις κάποια ενημέρωση, Γιώργο, από τον οποιοδήποτε στην ομάδα, το τι να περιμένετε από εδώ και πέρα, μετά την επιτυχία Όχι, αυτή? Όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ηρακλή. Mm-hmm. Οπότε πλέον ξεκουράζεστε και είστε σε αναμονή. Όλοι, ναι, περιμένουμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Θα ακούσουμε. Τώρα κάνουμε προπονήσεις. Φυσικά χωρίς το άγχος, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Μέχρι πότε συνεχίζετε, πάτε μικρά, κανονικά. Ναι, ναι. Για ένα ακόμη περίπου μήνα, νομίζω. Για ένα μήνα, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, ναι, για να μην σκορπίσετε μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις. Να διατηρηθούν σε φόρμα, ναι. Έτσι ακριβώς. Τι έκανε τον Ηρακλή να είναι πρωταθλητής? Έναν Ηρακλή που σε σχέση με άλλες ομάδες, με τις υπόλοιπες ομάδες, και αυτές πόσο μάλλον που πήγανε στα τελικά, δεν είχε τόσο χρόνο. Δηλαδή, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από 200-300 παιδιά, έπρεπε οι άνθρωποι του Ηρακλή να διαλέξουν εσένα και άλλους 20-25. Παρ' όλα αυτά, εσείς γίνατε η καλύτερη ομάδα και το αποδείξατε στο γήπεδο. Τι σας έκανε καλύτερη ομάδα, Γιώργο? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα πολιτήρια είμαστε, δηλαδή, τα πολιτήρια είμαστε φίλοι, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Mm-hmm. Και μαζί με την καθημερινή δουλειά στις προπονήσεις και το χαρακτήρα του καθενός, καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και σας αξίζουν και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι καλές προπονήσεις. Εύχομαι η αναμονή να σου φέρει και να μας φέρει όλους κάτι καλό, ένα ευχάριστο νέο. Και πάλι πολλά μπράβο. Πολύ ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μακρύ. Ο Ηρακλής ξανά έχει Γιώργο Μακρύ. Πριν πόσο χρόνια στη Super League και βάλει τον γκολ τότε με τον Μπάουκ στο 3-3 στο Καθατζόγλιο. Καμία σχέση. Ένα πολύ καλό ταλέντο. Έβαλε και τα δύο γκολ απέναντι στην Κέρκυρα στο τελικό. Το είπα και χθες, μιλώντας εδώ με τον αρχηγό τον Αντώνη τον Κριτσιάνη. Το λέω και σήμερα. Και απευθύνομαι κυρίως σε αυτούς της ΠΑΕ. Κανονίστε πάλι όλα αυτά τα παιδιά να χαθούν. Ειδικά τα παιδιά που μπορούν αύριο μεθαύριο να παίξουν στη μεγάλη ομάδα με αξιώσεις. Και θα χαθούν αν ο Ηρακλής βρεθεί σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Πάλι θα γίνει πλιάτσικο, πάλι θα χαθούν, πάλι θα εξαφανιστούν, πάλι θα διαλυθούν οι ακαδημίες. Και τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό. Τι κάνατε δηλαδή? Δεν είναι σωστό να λέμε τι κάναμε. Τι κάνατε? Μια τρύπα στο νερό κάνατε. Μακάρι αυτό το πρωτάθλημα να μην είναι μια τρύπα στο νερό και αυτά τα παιδιά να έχουν μέλλον στον Ηρακλή και όχι σε άλλες ομάδες. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Ηρακλής βγάζει παιδιά και τα βλέπουμε σε άλλες ομάδες να μεγαλώνουν. Έχετε 3-4 λεπτά ακόμα για 3 εισιτήρια που αφορούν τον αυριανό αγώνα με τον Χαρίλαο Τρικούπη στο Ιβανόφιο. FM κενό Ηρακλής, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Blue Libero παπάκι Yahoo. .gr για να στείλετε τα μηνύματά σας, για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης για 3 εισιτήρια που αφορούν το Ηρακλής Χαρίλαος Τρικούπης αύριο στις 5.
Λοιπόν, θέλω... Ναι, θέλω ένα Ηρακλάκι στον αέρα. Για την κλήρωση. Θέλω ένα Ηρακλάκι στον αέρα, να ευχαριστήσω τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική και στην πληροφορική μεταξύ άλλων. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. 2310-287-38 για τώρα ένα Ηρακλάκι στον αέρα, αλλά θέλω ένα Ηρακλάκι το οποίο θα πάει αύριο Ιβανόφιο. Το οποίο θα πάει σίγουρα αύριο Ιβανόφιο. Θέλω να πάρει τώρα τηλέφωνο 2310-287-38, 6945-287-38 να μας κάνει την κλήρωση. Αλλά να μας βάλει και στο κλίμα Ιβανόφιου. Δεν θα πω μπασκετικό Ηρακλάκι, γιατί θεωρώ ότι οι Ηρακλείδες αγαπούν όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Αλλά κάποιος που θα πάει αύριο στο Ιβανόφιο, ας βγει να μας κάνει την κλήρωση. Αλλιώς θα βάλω τον Μίτσο από εκεί. Να πει τρία νούμερα. 2310-287-38, 6945-287-38. Παρακαλώ πολύ θέρμα κάποιος να καλέσει ή κάποια να κάνουμε την κλήρωση. Ντρέπονται σήμερα. Σήμερα ντρέπονται να πάρουν τηλέφωνο. Τσάρα, δώσ' μου τρία νούμερα από το 1 ως το 14, σε παρακαλώ. Έχω και τα χθεσινά μηνύματα. 14. Τα βάζω τουρλού τουρλού. Το 17 λέει ο άλλος. Ο Χρήστος Βαμβακίδης. Τι έχουμε γραμμή, τώρα πάει. Ο Χρήστος Βαμβακίδης. Ο Ευρυπίδης Πετρίδης και ο Γιώργος, τώρα θα κάνω σαρδάμ, Αλούρδας ή Αλουρδάς, τι πιστεύεις ότι είναι, Αλούρδας ή Αλουρδάς, Αλουρδάς, είσαι σίγουρος, εσύ λες Αλούρδας, Μπατζανάκης είναι, λοιπόν, ξαναλέω, Παναγιώτης Κωτίδης, Ευρυπίδης Πετρίδης και Γιώργος Αλούρδας. Άμα κάνω λάθος το επίθετο, συγχώρεσέ με. Οι τρεις εσείς θα πάτε αύριο για να... και με τα μηνύματα που στείλατε στο 54526 και τα mail που έχω της εκπομπής, έτσι τα κάναμε τουρλού από χθες και σήμερα, παραλαμβάνω. Αύριο με ταυτότητά σας, 5 παρά, 4.30, καλό θα είναι εκεί στην είσοδο για να μπείτε δωρεάν στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι? Καλά αυτός είναι. Αλλού για αλλού. Ναι. Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια στον έκτο της Αγγλίας που ακολουθεί. Πώς? Και τα τρία πρωταθλητριών Ευρώπης. Ενώ άλλοι πάνε για έκτο. Συνεχίζουμε, δίνουμε σκυτάλι στον Τάσο Τρέγια. Ο Τρίπιερ θα είναι δίπλα του. Στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ σε όλους.